Εγώ ξέρει τι πιστεύω, Ειρήνη. Τι. Ότι με τα θάνατον θα εκτιμηθώ. Πρώτον, δεν θα αλλιώσω. Γιατί? Μέχρι να λιώσει αυτό, καλή καληνύχτα. Okay. Γιατί αύριο μεθαύριο ναι. όλα αυτά που έχουμε πει σε αυτό το τίμιο κανάλι ε, θα γίνουν μάθημα σε πανεπιστήμιο. Στο πώ να μην γίνει απότυχο. <Σε> θα είμαστε τα μαθήματα κατεύθυνση. <Σεπιτυχίας> κατεύθυνση που δεν θα έπρεπε να πάρει. <Σεπιτυχίας> αυτή, αυτή η κατεύθυνση. Αυτό το μάθημα θα ήμασταν στα ελληνικά σχολεία. Αν και εδώ ένα φίλο του καναλιού. Μα έγραψε ότι για να δεις πόσο σ' αγαπώ, mm. σε έχω κάνει πτυχιακή. Ε, και ναι, έρχομαι το είδα. εγώ και απορώ. Το είδα Με αυτό. κάνεις πτυχιακή σαν την ε, Μποτιτσέλη Αφροδίτη, τη σύγχρονη, <laughs> ένα σύγχρονο πίνακα, α πούμε. Δεν είμαι σαν να βγήκα από πίνακα του Μποτιτσέλη. Με κάνεις πτυχιακή σαν ε, την... Ε, Επόμενη γκουρού, ο πιο λιχούδη γκουρού στην ιστορία. Ποιο είναι το θέμα τη ευτυχιακή και αν ναι, μα έχετε δείξει τα ελληνικά σχολεία. Και αν ναι, γιατί. Με αφορά πάρα πολύ να μάθω, φίλοι! Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο, ένα βίντεο μασχαλινό. Μας γιατί μασχαλινό δεν το λε. Ε, είσαι πολύ μεγάλη εβδομάδα, αντίθεκε. Είμαι μεγάλη εβδομάδα. Πάω εκκλησία και τέτοια. Είμαι μεγάλη. Και εβδομάδα. <laughs> δηλαδή, μέσα εβδομάδα έξω μεγάλη. Είμαι μια μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Γιατί... γιατί? Εργάσιμη ημέρα που το τραβάμε. Εγώ έχω εργαστεί από το πρωί. Ήρθα το πυλοφόρητο μυστρή να το πιάσω για να μπορέσουμε να βγάλουμε γέλιο στους φίλους μας, γιατί αυτό είναι ο Σαρλό. Αυτός είναι ο κλόουν, <laughs> να το πω σε άλλη γλώσσα, στην νεότερη, που α, μ, έρχεται εδώ για να απολαύσετε τη Δευτέρα, βρε παιδιά. Ε, αλήθεια, μπαίνει στο κλάνο για να πάρει τα τερέα. Να μπορώ να μπω στο podcast αλλιώ. Ναι, γιατί δικόνες. μπορώ εγώ να μπω στο podcast, τα τσιγάρο, τι, <laughs> αλλά τέλο πάντων είμαι εδώ για να μην γίνει ντεμόνα <laughs> Πολύ αγαπημένη μου φίλη, είναι το βραβείο του χειρότερου νονού. Και εδώ θα βραβεύσει. Παντού βραβεύει, το έχει τα ε, τάμα να βραβεύει. Ε, ναι, γιατί στη ζωή όλα πήγαν πούλιτζερ, γι' αυτό τα δίνω. <laughs> <laughs> μου έδωσαν πούλιτζερ και τώρα τα παραγωρώ εγώ. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε για ένα βίντεο που θα ψάχνουμε τον καλύτερο νονό, γιατί <laughs> δεν υπάρχει. Βρείτε μου μαλάκε τον καλό νονό, που παίζει να ήταν ο, ο Godfather ο αληθινός ο καλός νονός. Ε, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, παίρνω από το δικό μου νονό και τη δική μου νούνα, γιατί έτσι είναι ο σωστός νουνό και νούνα, λέγεται ναι, με όμικρον ίψιλον, Εντάξει. Ε, μόνο η δική μου είναι καλή, αυτό έχω καταλάβει από τι Και εμένα είναι, και επίση Εσύ... και εγώ είμαι καλή νούνα. Εσύ ποιο είναι νούνα. Στο Δημητράκι, είδε. Δεν τον βγάζω πολύ στα σου, γιατί Ο είναι καλή νούνα. γιατί δεν το βλέπει μάλλον. Ε, που είναι στον άγρα το παιδάκι αυτό, το αγαπημένο. Και πότε μου. το βλέπει, ρε ψινάκι, που ε... αρχίζει και βαφτίζει παιδιά και δεν ξέρουμε εμεί την ύπαρξη. Δημητράκι δεν το δεν τον έχει ακούσει. Έτσι. Ναι, και μάλλον ούτε εσύ. <laughs> <laughs> Όχι, εγώ του παίρνω κάθε χρόνο δώρο από την Nike. Πολύ κουράζει να ψάξει δώρο. <laughs> και τι είναι μαλάκα το παιδί ο Κάβαλο. <laughs> Για να κάνει τι. <laughs> Φυσικά μα στείλετε τι δικέ σα ιστορίε <laughs> που θα τι διαβάσω αφού θα περιμένουμε στο του Δημητράκη <laughs> σε λίγα χρόνια! <laughs> η νονά μου γνωστή και ω Amber Alert έχει να με δει για πάνω από 10 λεπτά, ίσω και από τη μου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Α, δεν και την ξαναβλέψει. Καταλαβαίνω να μην την ξαναδεί ποτέ από τη βάθησή σου. Μόνο τέτοιε ιστορίες είχαμε δάκρυ βρεχτέ. Αλλά δεν καταλαβαίνω να τη βλέπει στιγμιαία για δύο λεπτά. Κάποιοι ναι. Η Ειρήνη, μένουν πολύ δίπλα με του νονού του. Αλλά δεν ναι. βρίσκονται. Λέβο, αυτό γιατί... που συμβαίνει και στο Δουμουτράκι. <laughs> Τέλο πάντων, μπαίνω στο τσάι. Η μαμά μου με εκείνη πολύ φίλε, γι' αυτό και η κουμπαριά. Ε, ναι. Βέβαια, όχι και τόσο φίλε, γιατί όταν η μαμά μου αρρώστησε mm. και δυστυχώ μα άφησε κιόλα, mm. χεσμένη <χει> δεν είχε. <χει> ε, το τόσο φίλε. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ε, όταν διαλέγει νονό ή νονά, λε, τέλει, αυτή είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Του τελευταίου τρει μήνε. Α μου βαφτίσει το παιδί! Δεν το έχω καταλάβει. Γενικά στα 90 αυτό που κάνανε οι γονεί είναι Α, τον είδα αυτόν προχθέ. Mm. Κατάκαλο άνθρωπο. Και έχει τέσσερα χωράφια. Mm. Πρέπει mm. να γίνει οπωσδήποτε ενονό. Λε και αν πεθάνει αυτό ο ενονό, θα τον κληρονομήσουμε με έναν τρόπο. Mm. Στα 90 γινόντουσαν όλοι φίλοι. Έχει τύχει να πάμε στο βόλο ταβέρνα και ο ταβερνιάρη, α πούμε, να, να ξέρει το όνομά σου, mm. όχι από κάπου αλλού. Ε, Εσύ, ο γιο του τάδε. Τότε που ήμασταν πριν 20 χρόνια, είχαμε παίξει μαζί σε εκείνο το live mm. και τον θυμάμαι και πάρα πολύ καλό μου φίλο είναι. μαλάκα δεν τον έχει δει από τότε. Στα 90s συνέλθετε λίγο επιτέλου ε, οι γονείς μας. Ήταν πιο ανέμελα τα χρόνια. Σε υπήρχε... τέτοιο επίπεδο ανέμελα που δεν καταλάβει αν τον ξέρει τώρα άλλο απέναντι. Και αυτό έχω... θα ύψω μια Όμως Όμω λίγο πριν τη χάσουμε, εγώ δούλευα σε ένα μαγαζί και έφτιαχνα καφέδε. Όταν σχολούσαμε με μια φίλη, πηγαίναμε και αράζαμε με τον περιπτερά. Έρχεται ένα μάξι με μπροστά από το περίπτερο, σταματάει και μα ρωτάει πού είναι ένα μπαζάρ που γινόταν στη γη. Τη την αναγνωρίζω εγώ από τη φωνή και το άρωμα, μόνο αυτά θυμάμαι από την ύπαρξή τη. Και τη ρωτάω, συγγνώμη, σα λένε ναι, Έλενα. Μου λέει ναι, με ξέρει. Τη λέω, είμαι είναι φέλη βαφτιστήρα σα. <Κι> και μου λέει, καλέ, έχει αλλάξει πολύ. <Κι> και θα σε μαλώσω, λέει, γιατί δεν μου έχει πει για τη μαμά σου, τι κάνει το κατέρινάκι. Με τα πολλά μου δίνει την κάρτα τη σε περίπτωση που τη χρειαστώ. Ποιο ήταν, ο Γιάνκο Δράκο και αυτοί κάρτε. Τι. Και, και θα δώσω εγώ την κάρτα μου, δεν θα πω να ανταλλάξω. Που εγώ έχω κάρτε, μου έχει φτιάξει ο θείο μου Χρυσή, δαγκαγκούτη, ραδιοφωνική παραγωγό και δημοσιογράφο. Και δημοσιογράφο, όπω Βεβαίω. Από πουθενά. <laughs> δεν είμαι τίποτα από τα δύο. <laughs> Απλά δεν μπορώ να εξηγήσω πολύ που <laughs> Μετά από λίγο καιρό ήρθε η χειρότερη στιγμή τη ζωή μου και προφανώ, όπω φαντάζεσαι, ο τελευταίο άνθρωπο που θα ειδοποιούσαμε ήταν συγκεκριμένη και δεν η μαμά, μαμά. Ναι. όταν ρώτησε. Όταν η Νονά, ήταν άρρωστη η μαμά. Κάπω έχει μάθει τι μου έχει συμβεί και με κάνει άτ στο Facebook και στο Insta. Μου στέλνει κατηγορία. Ότι δεν την ενημέρωσε για το τι έγινε, τι κηδείε κτλ. Και, και λέει ότι εγώ τη μαμά σου την αγαπούσα και δεν με ενημέρωσε για κάτι τόσο σημαντικό. Μωρή γαϊδάρα. Μωρή αντίζα... χοντρή χοντρέλο. <χει> Πώ έλεγε <λέει> ο Φικιόρη. <χει> Μωρή χοντρή γαϊδάρα, λοιπόν. Είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι αγαπά μια φίλη, να μαθαίνει ότι είναι άρρωστη και να μην την παίρνει ένα τηλέφωνο και μετά το θάνατο να τη λε την κόρη τη. Ναι, που που δεν που σε ενημέρωσε. Αντίζα... Μη σώση σώσουμε να κέρδισε την κηδεία. Εγώ, αν ήμουν η πεθαμένη εκείνη τη στιγμή, θα σηκωνόμουν από τον τάφο. Δεν τη απαντώ και μου ξαναστέλνει μετά από λίγε μέρε ότι θέλει να βρεθούμε και να τα πούμε. Την απέφευγα και μου έλεγε ο αδερφό μου ότι κάποια στιγμή δώσε τη μια ευκαιρία και η μαμά αυτό θα ήθελε. Ε, και πάω στο ατελιένι φικόν τη. Λοιπόν, Α, έχουμε δώσει πάρα πολλά στοιχεία. Ε. Όπου πάτε σε ατελιένι φικόν, Έλενα, που έχει και βαφτιστεί νεφέλη, μην πάρετε από εκεί όχι ευρώ, ούτε, ούτε κουβέντο, μπομπονιέρα. Ούτε μπομπονιέρα. Πάλι με έκραξε που δεν τη είπα για τα προηγούμενα. Ε, δεν άντεξα κι εγώ. Τη είπα με τα πολλά ότι είμαι εδώ επειδή μάλλον θα το ήθελε η μαμά, γιατί εγώ καθόλου. Και μου λέει, άντε σε συγχωρώ. Δείξε μου τι φίλε στο Instagram, γιατί θέλω να ανεβάσω followers για το μαγαζί. Oh. Όχι ότι το έχω ανάγκη, λέει, αλλά έτσι ξέρει. Ε, από τότε δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Μόνο σε γενέθλια μου στέλνει προσφορέ νηφικών λόγω γενεθλίων. Μαλακά. Δεν έχω διαβάσει για χειρότερο άνθρωπο. Υποπτεύομαι ότι αυτή θα είναι το βραβείο. Ε, βέβαια έχουμε πάρα πολλέ δυνατέ συμμετοχέ σήμερα, αλλά την έβαλα πρώτη-πρώτη, γιατί είναι η πιο μισητή. Οπότε θέλω να φύγει όλη η κακή ενέργεια αυτού του βίντεο και να προχωρήσουμε στου υπόλοιπου. Να σου πω κάτι. Κάποιε κουμπαρκέ όμω δεν γίνονται επειδή το θέλουν. Συμβαίνει καμιά φορά να γίνει και λόγω οικογένεια ή Κάτσε λόγω παράδοσης. Κάτι παράδεισο. Εδώ ο Μαρινάκη με το μτσοτάκι είναι λόγω... κολλητή που είναι κουμπάρι, να πούμε. Δεν μπορεί όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια με τα τελευταία που έβγαλε 30 χρόνια. Ναι, ε, νομίζω στο φως. δεν είναι και οι Μαλώσαν τώρα, αλλά τόσα χρόνια κολλητέ. Λοιπόν, εγώ θα σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Να κάνω έχω παιδί. Μα τι αποφασίσει. Τι έχω αποφασίσει. Ποια θα είναι στο Είμαι σε δίλημα. Τι? Α, δεν Τι είσαι εσύ αυτή. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί. Ήμουν 16 χρόνων όταν οι άφαντοι νονοί μου αποφάσισαν να εμφανιστούν το Πάσχα με δώρο Boeing Boeing και μπούμμα. ένα σκινάκι. σκηνάκι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ το Boeing Boeing είναι μία εκείνη οι μπάλε που έχουν παιδικ... στου παιδικού σταθμού που έχουν και τα κερατάκια και ανεβαίνει πάνω frozen κιόλα. Τέλειο. Ε, αλλά έπρεπε λέει, να του πω πώ μεγάλωσα. Α, Περίμενε. Σε και τόσα χρόνια που έχετε να έρθετε, ανεβαίνω και σε άλλε μπάλε πλέον. δηλαδή, Α, πω, την τη τη φέρανε boing boing, κατάλαβε. <laughs> και εμένα, αν μου φέρνανε boing boing, θα του έλεγα τώρα αν ανέβω, μα ανέβορμα, αλλά έχει τα γύρω. Θα σκάσει. <laughs> θα σκάσει. <laughs> Έστειλα μήνυμα στην ονά μου πρόπερση την Κυριακή του Πάσχα, Χριστό Ανέστη, και μου απάντησε ευχαριστώ, καληνύχτα με στην κερδουβάιμπερ. <laughs> <laughs> Μακάρι like όλοι οι γκόμενοι μου μαζί που μου έχουν κάνει ghosting Ισούνται <laughs> με αυτό το ευχαριστώ και το καληνύχτα. <laughs> και το καληνύχτα που έχει το αρκουδάκι που κάνει και τα παγαράκια πίσω. Με το φεγγαράκι που είναι. <laughs> <laughs> ναι! Oh. Την επόμενη χρονιά, καθώ το κράτησα μαγιάτικο, τη απάντησα με το ίδιο στίκερ. Έτσι άξιζε. Οπότε ε, τη άξιζε και γενικότερα να παίρνετε τηλέφωνα τέτοιου ανθρώπου, γιατί ίσω να έχουν κάποιο επικοινωνιακό θέμα στα social media, αλλά το τηλέφωνο είναι μια χαρά. Εντάξει. Mm. Και ευχαριστώ Thanks, φτου αυτό το στέλνω εγώ στο θείο <laughs> μου που έχει σκόρδο δίπλα. Ε, του αξίζει του θείου σου, Το <laughs> φτουσκόρδα, ναι. Δεν είναι ωραία αυτά, ρε παιδί μου, τα αυτοκόλλητα. Period. Φίλοι μου, καλό Πάσχα με πολύ τύχη, αγάπη και υγεία. Αυτή η παρεμβολή γίνεται ακριβώ γι' αυτόν εδώ τον λόγο. Για να σα χτυπήσω ένα μικρό κουδουνάκι υπενθύμηση ότι η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική. Πόσο μάλλον άμα έχει ψυχικά τραύματα από του νονού σου, όπω όλα αυτά που έχουμε πει σε αυτό εδώ το βίντεο. Πώ όμω μπορεί να γίνει αυτό. Είναι αναγκαίο να ακουστούμε, να βοηθηθούμε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας καλύτερα, να βελτιώσουμε τις σχέσεις με τους άλλους, τους γύρω μας δηλαδή, αλλά και με μας τους ίδιους κυρίως, προκειμένου η ζωή μας να εξελιχθεί και να γίνει ακόμη καλύτερη. Αναγνωρίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως χρειάζεται και πάρα πολύ θάρρος για να ζητήσεις βοήθεια. Όμως, είναι η μόνη λύση για να κάνεις κάτι σωστά Ψύχρεμα και ήρεμα. Σαν την κουρούσα, λοιπόν, είπα να πάρω λίγο σοβαρά το ρόλο μου και να δώσω ένα μικρό φωτεινό δρομάκι για την αφετηρία αυτού του ταξιδιού και φυσικά μιλάω γι' αυτό της ψυχοθεραπείας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω ανεπιφύλακτα για ακόμη μία φορά τη Highwell την νούμερο ένα τουλάχιστον στην καρδιά μου πλατφόρμα και application διαδικτυακής ψυχοθεραπείας που σου λύνει τα χέρια να βρεις τον ιδανικό θεραπευτή για σένα με πάρα πολύ απλά βήματα. Κατά την επισκέψη σου στην πλατφόρμα ή και στο application απαντάς σε κάποιες ερωτήσεις και γρήγορα ανάλογα με τις ανάγκες σου βρίσκεις τον ιδανικό θεραπευτή που νομίζω για τον καθένα ξεχωριστά υπάρχει και υπάρχουν αντίστοιχα και θεραπείες για τον καθένα μας όπως η Gestalt, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, η ψυχοδυναμική θεραπεία, ό,τι ταιριάζει στον καθένα γιατί δεν μπορούμε όλοι να θεραπευτούμε με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό και υπάρχουν στη Highwell πιστοποιημένοι ψυχοθεραπευτές αντίστοιχοι για κάθε περίπτωση και κάθε μορφή θεραπείας. Παράλληλα, η Highwell έχει φροντίσει η δοκιμασία σου να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται και φυσικά χωρί να λάβει κανένα ρίσκο, γιατί μόλι βρει το θεραπευτή σου, έχει 15 λεπτά δωρεάν βιντεοκλήσει να το γνωρίσει, να δει αν σου ταιριάζει και αν και εφόσον νιώσει ότι δεν είσαι εδώ γι' αυτό, αλλάζει θεραπευτή αυτόματα. Φυσικά, οι συνεδρίε γίνονται μέσω βιντεοκλήση. Αυτή η μέθοδο είναι απόλυτα ασφαλή και εξίσου λειτουργική με τη διαζώση ψυχοθεραπεία. Σα το λέω και εγώ εμπειρικά γιατί έτσι ξεκίνησα τα πρώτα 3 χρόνια και, 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 και τώρα που θα βρείτε το δικό σας θεραπευτή μπορείτε να διαλέξετε όποιο πακέτο συνεδριών θέλετε, είτε αυτό είναι μία μέρα, είτε δύο μέρες, είτε ένας ολόκληρος μήνας, όσες συνεδρίες θέλετε και με τις πρώτες σας αγορές δίνω και εγώ το δικό μου οβολό, το δικό μου μικρό δωράκι μέσω της Highwell, μείον 15% έκπτωση με το κωδικό χρυσίδα 15 Μπορείς λοιπόν κάτω εδώ στην περιγραφή να βρεις τα links και για την πλατφόρμα της Highwell, ωστόσο και για το application που είναι και πιο εύκολο να το έχεις στο κινητό σου και να μπαίνεις τσάκα τσάκα. Κάνε την εγγραφή σου, μπε να δεις ποιος θεραπευτής σου ταιριάζει, μπε να δεις ποια θεραπεία σου ταιριάζει και κάνε τη δοκιμή σου, ίσως και με το δικό μου κωδικό. Αυτά παιδιά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και αν είναι έτοιμη η ψυχή σας, πολύ χαίρομαι να έχω συμβάλει και εγώ σε αυτό για το ταξίδι που ξεκινά. Όταν γεννήθηκα, μια παιδική φίλη Μαμάς μου ήθελε αντί και καλά να με βαφτίσει. Τη είχε πει ο πνευματικό τη ότι πρέπει να βαφτίσει πολλά παιδιά. Γιατί ο πνευματικό τη θέλει να γεμίσει. Τι ήταν βουλευτή. Η Βαρδινογιάννη, τι ήταν. <laughs> Εγώ έμενα Αθήνα και εκείνη Θεσσαλονίκη. Αμπέλα λε για την ονά νούμερο ένα. Χάνεται δηλαδή αυτή την ονά. Επειδή ήμουν πολύ μικρή και έβλεπα συνέχεια τον ονό τη μεγάλη μου αδερφή, άρχισα να αναρωτιέμαι πού είναι η δική μου. Τότε μια άλλη φίλη τη μαμά μου εμφανίστηκε ω τον ράμπου. Αγαπητά σου πω, ε, αγάπη, είναι εύκολο να παριστάνει λίγο την ονά τη μικρή. <laughs> γιατί την έχει παρατήσει και τώρα βλέπει του μεγάλου και λίγο στεναχωριέται. έχω δει Απλά... να γίνεται αυτό. Δυστυχώ θα δεσμευτεί για τα υπόλοιπα 30 χρόνια. Χαλαρά. <laughs> και να λε, εγώ στα κάρε τη λάδι σούβαλα μόνη τη. Ντελούλου. <laughs> <De Lulu laughs> στη <laughs> φωτογραφία να λε, ε, αυτό ήμουν πριν την αλλαγή. Φίλου. Τι έλεγε φίλου, νονά. <laughs> <laughs> Είχα δεθεί αρκετά μαζί τη μέχρι που και αυτή εξαφανίστηκε. Oh. Ε, λοιπόν, ε, πάνω σου έχει μια κατάρα. <laughs> πάνω, στο λάθος. πάνω σου το λάθο. Πάνω σου το λάθο, έκτοτε νονό μονάχο. Period. <laughs> <laughs> στο μεταξύ, εγώ έβλεπα φωτογραφίε και το βίντεο από τη βάφτιση και ρωτούσα ποια είναι η κυρία που με κρατούσε, που ήταν η πραγματική την νονά μου. <laughs> και οι γονεί μου μου έλεγαν πω ήταν ο, κα... η καντιλανάφτη. <laughs> <laughs> Δεν μπορούσε να είναι εκείνη τη μέρα η νονά. Και η νονά μου έλειπε <laughs> γιατί είχε θέμα με το δόντι τη. <laughs> Δεν θα μπορέσω να έρθω. Μπορείτε να πείτε το διάκο λίγο να, να, βαφτίσει το παιδί και επιστρέφω. <laughs> Φαντάζομαι αυτό το παιδί όταν ψάχνουν να του βρουν νονά τρία. Λέει, Ωραία, που μου παπά είναι στη φωτογραφία. Ποιον άλλο θα βάλουμε. <laughs> δηλαδή τι δύο του έχουμε πετύχει. Κάποιον άλλο πρέπει να. Δεν ξέρω. Photoshop. Photoshop, πραγματικά. Και η Νονά μετά με την Τένι Μαρκορά και τη βουλιουκλάκι. <laughs> Αυτέ τι φωτογραφίε που έβαζε στο ΔιοΞέννηστον. <laughs> Στην τρυφερή ηλικία των 10, η Νονά μου με άφησε να περιμένω με τι ώρε έξω από τα κούντι για να μου δώσει το δώρο μου και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ανυποψία στο παιδάκι, εγώ την περίμενα. Ακόμα περιμένω. Πλέον με, με βλέπει στον δρόμο και με χαιρετά. Κάθε φορά που τη βλέπω, τη εύχομαι να τη χάει το λάστιχο. Εγώ μπορώ να σκεφτώ αυτά τα παιδικά μάτια που θα περίμεναν έξω από τα γκουντζ με ανυπομονησία και δεν θα πέγανε στα γκουντζ. Αυτό δεν θα, θα, θα πέγανε στα γκουντζ. Εγώ, δηλαδή, εγώ, εγώ αν καλούμουν σαν παιδί να περιμένω έξω από τα γκουντζ. <laughs> μόνο και μόνο γι' αυτό θα καταργιόμουν την ονά μου. Κατάλαβε. <laughs> Ρεπουτάνα, δεν πήκα μέσα ποτέ για να σε περιμένω. Δεν ήρθε ποτέ. Δεν έφανα. Θυμάσαι ένα μπέρκερ. Τέσσερα-πέντεξι παιδικά με το πρώτο πρόσχημα το του με παιδί και ένα αρκουντάκι δίπλα. <laughs> Μου το στέρισες. <laughs> Πώ όμω λόγω νηστείας, μεγάλη βδομάδα δεν μπορούσε και ήταν και βασανιστήριο. Έχει καλαμαράκια. Ήδη, έχει καλά μου ξέρει τώρα καλαμαράκια. <συστηνή> έχει. <συστηνή> ε, αυτά όταν είσαι μικρό, σαν τσίχλε είναι. <συστηνή> Μαλά και νονά μου, μου ζήτησε δανεικά 400 ευρώ για να πάρει δάνειο fake από το facebook. Ενώ μιλούσε oh. σε bot και δεν μου το έλεγε. Για να μην μιλήσω που μου ζητούσε να την πάω καζίνο χωρί να έχει <συστηνή> λεφτά και ήθελα να τη δίνω τα λιράκια. Στο καζίνο, Ειρήνη, πήγα τώρα. Έλα. Δεν έχω πέσει ξανά τόσο πολύ ψυχολογικά Γιατί... με όλα αυτά που είδαν τα μάτια μου. Γιατί είναι όλε οι σα εκεί, μάλλον. <laughs> Νονά με μαλλιά δεν θα δει, έχουν πέσει όλα από, τα γύρα... από το γύρα, ναι. έχουν φύγει. Είναι όλε 80-plus. Ναι, ναι. ε, στα φρουτάκια όλε. Στα φρουτάκια όλε. Βέβαια και κάποιε με μπιτζάμα είδα και στη ρουλέτα. Δεν ναι, ξέρω μιτζάμα. γιατί. Πιτζάμα και τσάντα, έτσι. Νόμιζα ότι το σκάσανε όλοι από το ψυχιατρίο ή ήταν εκδρομή είναι από ουριακά. οίκο ευγυρία. Εμεί βγαίναμε χαρούμενοι γιατί δεν παίξαμε. Ναι, γι Βασικά, εγώ είπα ενεργειακά, δεν μου άρεσε αυτό το μέρο. Θέλω ναι, να ναι, φύγω ναι. που πήγα στην Πάρνηθά. και όλοι βγαίνανε έτσι. Βοήθειά Οπότε μας. καταλαβαίνω αυτή την ώρα γιατί μιλούσε σε μποτάκια και ήθελε να πάρει φεκδάνιο. Πρέπει να σε πάω στα εξωτερικά σε καζίνη. Α, όταν λέει στα εξωτερικά είναι στα σκόπια. Ναι. Είμαι παιδί των 2000 Όπω καταλαβαίνει, η επιλογή του Νονά μου έγινε πολύ προσεκτικά και μετά από πολύ μεγάλη σκέψη. Yeah, nah. Πήγε μια μέρα ο πατέρα μου για να φτιάξει τη βρύση μια άγνωστη γυναίκα. Και όταν γύρισε σπίτι, είπε στη μάνα μου: Η Κατίνα θα μα βαφτίσει το παιδί. <laughs> αυτό, παιδιά, ήταν όλη η συλλογιστική πορεία του κουμπάρου στα 90s. Δηλαδή, αυτό το. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, ενώ για τρει ώρε <laughs> ήταν πολύ καλοί φίλοι. <laughs> να σημειωθεί ότι ήταν άτεκνη και χείρα μηματοπόλ. Επέσει έτσι. <laughs> είπε είναι πολλά τα λεφτά στρατούλα και με δώσανε και με βάφτισε και εδώ κάπου ξεκινά το θέατρο του παραλόγου. <Κι> Γιατί? Διότι κάθε φορά που πηγαίναμε σπίτι τη, έβγαινε γυμνή για να θαυμάσουμε πόσο καλοδιατηρημένο είναι το σώμα <Κι> τη. <Τσιλίνες, Κι> είναι συνονά στο Δημητράκι. Μήνυμα μετά από χρόνια. Fizic <Φυζικ> τσέκ. Και το τελειωτικό χτύπημα ήταν όταν πήγα να πάρω τη λαμπάδα μου μαζί με τι ξαδέρφε μου και έπιασε και με τραβούσε με το χέρι από μια μεζούρα για να μου μετρήσει το τουτσούνι. Ήταν σίγουρα καλά αυτή η χείρα, η κατίνα, η χείρα κοσμηματοπόλη. Ο νονός μου γενικώ με έχει στο μου ανέκαθεν. Ούτε τηλέφωνα, ούτε χρόνια πολλά, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά με βλέπει στο χωριό μια φορά το χρόνο και έχει το θράσο κάθε μα κάθε φορά να με ρωτάει που χάθηκε εσύ. Ο σου πε να είναι πρώην. Δεν εσύ όταν πού χάθηκε, ρε φίλη, Δηλαδή να μην σε βλέπουμε πια. Δεν σε βλέπουμε να μορφέλει λίγο η μέρα μα. Mm. Το επικό είναι ότι ο εν λόγω τύπο είναι καλλιτέχνη. Oh. Και αποφάσισε να μου κάνει λοιπόν κάτι Χριστούγεννα δώρο έναν πίνακα του. Όποιο θα διάλεγα εγώ. Ο νικηφόρο ο ξάδερφο. <laughs> Αυτή τη φορά σε εννοώ. Ανατριχιάζω με του καλλιτέχνε ζωγράφου. Γιατί πραγματικά περιμένει να δει ένα έργο του Μποτιτσέλη. Και βλέπει του τέλει, τέλει, τέλει κάλπη και ντουνιά. Κάθε φορά που έδειχνα ενδιαφέρον για ένα συγκεκριμένο πίνακα σε αποχρώσει του στυλ μου, μετά από λίγε μέρε έβρισκε κάποια δικαιολογία για να μου πει ότι τον πούλησε. Τελικά ήταν κρατημένο και άλλε τέτοιε βλακίε. Ποιο τον πούλησε, βρε. Τι, ποιο τον πούλησε. Ο κόσμο πλέον δεν αγοράζει τέχνη. Περιμένετε όλοι οι καλλιτέχνε στον πλούσιο που θα έρθει από την Αγγλία και θα πει Oh, I like it here. I love this uh, art. <laughs> όλοι οι φίλοι μου καλλιτέχνε, το μόνο που έχουν πουλήσει είναι που είχε στο διάλογο και που είχε <laughs> Ο τύπος με άφηνε να διαλέγω πίνακες και να τρώω το ένα πακέτο μετά το άλλο για να καταλάβεις <laughs> ότι η τέχνη δεν πουλιέται, μωρέ μαλακά. <laughs> για να καταλάβεις ότι η τέχνη δεν είναι δεδομένη. <laughs> Θες αυτό πίνακα που συνήθως μπορεί να είναι να, για να τον πάρεις <laughs> το πάρεις το πίνακα δεν πάω να κοπιάσεις, yeah. να λυγίσει κάτω από το έργο μου, να χωνατίσεις και να προσευχηθείς. <laughs> Αυτό το έργο λοιπόν δεν είναι δεδομένο, δεν το έχουμε, είναι προβολημένο. Ή <laughs> τα γαλατάκια του, του, του <laughs> Πολυμπενέ. Πώ κάνουν μάνιφεστο ότι είναι πουλημένα για να πουληθούν. Βεβαίω και μένουν με το ίδιο καβαλέτο, <laughs> σκονισμένοι πια. Μετά το θάνατό του, που ελπίζουν επίση να γίνουν γνωστοί. Μέχρι τη στιγμή που μου τήρηξε τον τελευταίο πίνακα που είχε απομείνει στον κατάλογο, ωστόσο, δεν θέλω να ακούγω με χάριστη. Ένα πίνακα είναι πραγματικά τέλειο δώρο. Μπράβο. Αλλά ρε, αδερφέ, αν έχει μόνο ένα διαθέσιμο για μένα, γιατί με βάζει να διαλέγω και να νιώθω μαλάκα. Ναι. Για να νιώσει. Απέναντι στην τέχνη. Μαλάκα. Θα σε διαλέξει κιόλα. Πέρυσι ήρθε σε ένα μαγαζί που καθόμουν με κάτι γνωστού. Αν δεν πήγε να αγώνα να του μιλήσω, ούτε με χέσει. Γιατί τον καλλιτέχνη πρέπει να τον κυνηγά. Και άμα του κάτσει. Είναι αερικό. Ο νονό δεν μου είχε φέρει ποτέ λαμπάδα και έτσι αποφάσισα να φέρει όταν ήμουν 10. Δεν θυμόταν ότι με είχε βαφτίσει και είμαι κορίτσι. Δηλαδή, αν δεν θυμάται που άντε ο γιατρό που σε ξεγέννησε εκείνη την ώρα τα γεννητικά όργανα είναι τόσο πρισμένα, πραγματικά η Ειρήνη, εμένα μέχρι να γίνω ενό, νόμιζα ότι είχα. Νομίζω <laughs> Ο νονό που σε βλέπει μετά το ξεπρίξιμο τη γέννας και σε ελαδώνει πατήκορφα. Δεν είναι και Ούτε... ένα όνομα. Συνήθω έχει κάποιο φίλο το όνομα. Ναι, Μαρία ναι. Μάριος. Ναι. Δεν είναι κρυ, δεν είσαι στην Αγγλία. δεν γίνεται να μου θυμάται τι φίλο ήταν το βαφτιστήρι του. Και έτσι λοιπόν μου έφερε λαμπάδα Ηρακλή. Μια χαρά. Και εγώ θα το κουβαλούσα αυτό το τραύμα με λαμπάδα Ηρακλή και λαμπάδα Πεχταρά. Γενικότερα, όλα τα αρσενικά πράγματα σε παιχνίδια είναι πάρα πολύ άσχημα. Η νονά μου είναι ένα κεφάλαιο από μόνη τη ξεχωριστό. Άντε να την έχω δει μια φορά στη ζωή μου και αυτή για να μου κάνει ένα δώρο για το Πάσχα όταν ακόμη ήμουν πέντε χρονών. ξέχασε την ύπαρξή μου τόσο πολύ που όχι μόνο με αγνόησε στη διαθήκη τη, όπου είχε ήδη φτιάξει για να δώσει τα πάντα στα νύπια τη που την έχουν γραμμένη. Αλλά ξέρει καλή εσύ, ότι την έχουν γραμμένη. Ε, φαντάζομαι να ακούει οικογενειακά τραπέζια. Okay. Αλλά και μια φορά που τη μίλησα στο τηλέφωνο που μα πήρε τυχαία και κατά λάθο, με ρώτησε πόσα παιδιά έχω. Ήμουν ακόμη 16 τότε. Καταλαβαίνει ότι όταν οι γονεί σου διάλεγαν ονά είδανε το ε1 και είπανε κλείνω τα μάτια. Δεν την ένοιαζε καν τη μαμά σου αν αυτή τη στιγμή είχε διάσηση ή άνοια η νονά. Την ένοιαζε που είχε καλύτερα. Αυτά. Μετά από ένα τηλεφώνημα, δύο χρόνια μετά, έμαθα ότι τα έχει με το παπά της περιοχής και στη διαθήκη του άφησε και αυτού νου για την εκκλησία. Έτσι. Είχε γίνει δηλαδή εραστή παπαδιά. Αγγίγμα ψυχή. Άγγίγμα παγκαριού ήταν αυτό. <laughs> Όταν ο πατέρα μου τη ρώτησε: Γιατί δεν άφησε κάτι σε μένα, Γιατί να αφήσει κάτι στο βαφτιστή Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Ναι. Δηλαδή είναι κάποια βαφτιστήρια που δεν λέω σα κλάνουν οι νονοί σα. Αλλά κάποιοι λέω και δικαίω, Εσύ, σαν βαφτιστήρι, είπα, πνευματικό παιδί, γιατί να σου αφήσει κάτι ναι. στη διαθήκη. Τι, ποια είναι η προσφορά σου σε ένα ρούλα. <ΣΣΣ> ποια είναι η προσφορά σου σε ένα ρούλα. Μαντέψτε τώρα όλοι μαζί τι θα πάρω εγώ στο τέλο. Να το πάρει. <ΣΣ> να το πάρει. Ποια είναι, να κλέσει για έναν άντρα στη <ΣΣΣ> στην τηλεόραση. Τη γνώμη μου, μα έστειλε δηλαδή, αλλά να σου πω κάτι. Όλα αυτά τα παιδιά που μα έστειλαν να τα έχουν εγκαταλείψει οι του, να θέλανε μία αγκαλιά, αγκαλιά, ένα, χάμβι. ένα, νουνα, ένα, πασχαλιάτικο, λαμπριάτικο παπουτσάκι. Εντάξει, ένα CD του δάκι, ένα κάτι. Ένα τσορέκι από ναι. το τερκελί. Και εσύ, έμι ε, μη ήθελες να υπάρχει ο σου, δεν υπήρχε, αλλά λες, αφού δεν υπάρχει, να με βάλεις στη αθήκη. Όχι. Να τα φάει όλα ο ραστής παπάς. <laughs> Πυρίως. <laughs> την νονά μου δεν την ξαναείδα γιατί τη χώρισε ο πατέρας μου. <laughs> Ψάξου. Δηλαδή εγώ δεν έχω την κουμπάρα να πηγαίνει με την κουμπάρα πια. Γιατί είναι ντεμοντέ. Δηλαδή ο άνθρωπο που θα κάνετε κουμπάρο πλέον δεν θα πηγαίνει ο άνθρωπο που θα πηγαίνει. Είναι στάνταρ όχι, gomenos. Ναι, Γιατί λέει, σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Δεν, δεν θέλω <laughs> να με ντεμοντέ. Τότε όμω τα πράγματα ήταν άγρια. Έτσι. Τότε οι άνθρωποι δεν είχαν social media. Όποιον άνθρωπο είχαν γύρω του, τον κουμπάρα, τον κουμπάρα. Ο τύπο, όντα παντρεμένο με τρία παιδιά, έβαλε την κόμενά του να βαφτίσει το παιδί του. Πόσο έξυπνα το έπαιξε. Επειδή θέλω η κόμενά μου να υπάρχει στο σπίτι με δικαιολογία. Δεν θα την κάνω ούτε φίλη μου, ούτε φίλη τη γυναίκα μου, ούτε θα προφασιστώ τώρα ότι είναι ξαδέρφη μου στο κάτω-κάτω που κάνουν τώρα οι νέοι. Θα την κάνω κουμπάρα μα. Εντάξει. Θα βαφτίσει το παιδί μου, πνευματική τη μητέρα στο κάτω-κάτω. Αυτή τη θέλα για μητέρα. Θα την κάνω πνευματική. Μπόνου ότι σε παλιέ βιντεοκασέτε που τραβούσαν με βιντεοκάμερα, εκείνη έχοντα αγκαλιά τη εμένα μωρό, του έκανε ματάκι και να στην κάμερα. Αχ, καλά. Βαφτίζεται η δούλη του Θεού <laughs> Χρυσή. Ε, η, κλαίω. η μάνα! Πού ήταν σε όλο αυτό, Η μάνα είχε πάρει τι λαμπάδε. Κρατούσε τη λαμπάδα εκείνη την τεράστια η που μά... βάζει συνήθω ένα παιδάκι πολύ κρίμα να την κρατάει και δεν υπάρχει πίσω από τη λαμπάδα κάτι ναι. γιατί είχε κάτι φιόγκουστα. Ναι. Να. Η μάνα, σαν ρόλο, ήταν πίσω από αυτή τη λαμπάδα. Περίμενα αυτή την ώρα του βραβείου χειρότερου νονού για να λάμψουν οι νονοί μου. Εγώ μέχρι τα 15 νόμιζα ότι η νονά μου έχει πεθάνει και ο νονό μου ζει στην Αγγλία. Αν δεν. Η νονά και ο νονό μου ήταν παντρεμένοι με δύο κόρε και γενικότερα πολύ καλή φίλοι των γονιών Όταν γεννήθηκα, ήθελαν πάρα πολύ να με βαφτίσουν. Και αυτό υποπτώ. Ο φίλο που θέλει πολύ να βαφτίσει το παιδί σου, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τον απολογισμό των ιστοριών, είναι ο πρώτο που θα εγκαταλείψει το παιδί σου. <Και> Δεν πέρασαν ούτε δύο μήνε από τη βάφτιση, όταν αποκαλύφθηκε ότι η νονά μου κεράτωνε τον νονό μου με το θείο μου. Χαμό. <Και> Χαμό. <Και, <μάλιστα> και μάλιστα είχαν ιδίλιο μεταξύ του από όταν γεννήθηκα. Κάτι λιγότερο δηλαδή από ένα χρόνο. Θέλω μια φορά να είμαι φωτογράφο βάφτιση σε κάτι τέτοια βαφτίσια γάμου, Ρε Γιατί, Εγώ δεν θέλω. Γιατί είναι πολλέ οι ώρε που κάθεσαι, καταλαβαίνω τον ταλκά των φωτογράφων. Αλλά μέσα σε αυτέ τι ώρε προλαβαίνει να καταλάβει τι συμβαίνει στα οικογενειακά όλων. <Ρι> είναι εμπειρία το να γάμο. <Ρι> <λέξεχα> <Ρι> το είπα καλά. Καλά τα λε. Σου έχει συμβεί. Μου έχει συμβεί, γι' αυτό έχω σταματήσει. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσω εγώ λοιπόν. <laughs> Αφού λοιπόν μαθεύτηκε το ιδίλιο τη νονά και του θείου μου, μπορεί να καταλάβει τι παράνοια επακολούθησε στην οικογένειά μου. Μία μέρα σκάει σπίτι ο νονό μου, τάχα μου προδομένο και συντετριμένο από όλη την κατάσταση, για να κλαφτεί στου γονεί μου και να ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη. Που να ξέρε όμω ότι οι γονεί μου ήξεραν ότι αυτό είχε κανονίσει όλη την κατάσταση για να φάνε τα λεφτά του θείου μου! Κατάλαβε, βλέπουμε τώρα την τετλιγούμενη ήρη, βλέπουμε. Να του ανακαινήσει, λέει, όλο το σπίτι και να του πάρει και αυτοκίνητο. Δηλαδή, έκανε στο θείο η νόνα τα γλυκά μάτια για να του φάνε τα λεφτά συνεννοημένα Για mm. να του πάρει σπίτι. Και αμάξι! το ήξεραν όμω οι κουμπάροι, οι γονεί του παιδιού, του βαφτιστηριού. Λοιπόν, το ήξεραν. Και εκεί που πήγε ο νονός να κλαφτεί ντεμεκ για ψυχολογική υποστήριξη, με συνοπτικέ διαδικασίε η μάνα μου τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έξω τον από το σπίτι. Έξω, τον νονό από το σπίτι. η νονά μου που λε, τα έφτιαξε μετά με τον υδραυλικό που είχε πάει για την ανακαίνιση και ξεφορτάθηκε το θείο μου. Αυτή την νονά τη τσιμπήστε τα πτάνω κρεμαστά. Δεν την ψυχουλόγκα. Εμένα νομίζω ότι τα λέει θεοπούλα για κάποια γειτόνισσα. Έλα, Σόνια. ο νονό μου ένιωσε προδομένος που τα έφτιαξε με τον υδραυλικό. Γιατί εντάξει, με το θείο θα φτιάξει με από τον υδραυλικό. Δεν είναι δυνατόν. Την χώρισε και πήγε να ζει στο μεσολόγιο. Για του γονεί μου και όλου, η νονά μου έχει πεθάνει. Γιατί δεν το αντέξαμε τον υδραυλικό δεν τον αντέξα τον υδραυλικό. Έχω ακούσει κάτι παρόμοιο. δηλαδή, έχω ακούσει για που λένε Δεν θέλω τον γάμπερο τον υδραυλικό, ρε παιδί Οπότε νομίζω ότι δεν θέλουν τον τον υδραυλικό. Ο υδραυλικός, είναι παιδί, γιατί τέτοιο. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε υδραυλικό. πόσο μάλλον γκόμενο. Εντάξει, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να βρείτε ηλεκτρολόγο και υδραυλικό. Αλλά ακόμη χειρότερο υδραυλικό γιατί και οι περισσότεροι έχουν φυσικό αέριο. <laughs> Ο επόμενο που θα σα πει ότι είναι υδραυλικό. Έτσι, έτσι, έτσι για να μην σα φύγει. <laughs> το νου. Γκομμένο μιλάμε μετά. Και για μένα λέ, είχε πεθάνει μέχρι τα 15 μου που έμαθα τι έγινε. Και ο νονό μου ζούσε στην Αγγλία, δηλαδή στο Μεσολόγγι. Το μεσολ... Η Αγγλία <σχε> τη Ελλάδο. το Μεσολόγγι. Γιατί εκεί είχε και Λόρδο Βάιρον. Έχει είχε λίγο. το Μεσολόγγι. Βεβαίω είχε γίνει και στην Επανάσταση. Ήταν πολύ σημαντικό το Μεσολόγγι. Μπράβο, <σχε> <σχε> έχει δίκιο. Ναι, οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να μπερδευτεί με την Αγγλία. <σχε> και ό,τι δώρο μου έστελνε για τι γιορτέ ήταν από Αγγλία. Δηλαδή το αγόραζαν οι γονεί μου και έκαναν το φέρνουν από την ταχυδρομή. <σχε> Όπω καταλαβαίνει, ούτε λαμπάδα έχω δει, ούτε δώρα. Ναι, ρε, αλλά έχει ιστορία με θείο υδραυλικό, νονό, νονά. Νο, Αγγλία μεσολόγη, με δουλεύει. <laughs> δηλαδή, όσοι λαμπάτε δεν έχει πάει, κάνω εγώ δώρο τώρα από το βίντεο που βγάλαμε. <laughs> το λάδι λέει δεν έχει πιάσει πάντω σε μένα, να ξέρετε. Αντιθέτω, έχει πιάσει του γκομενού μου που με κερατώνουν. <laughs> Μάλλον το λάδι το έβαλε ο νονός. Ναι, Ενώ έπρεπε να στο βάλει η νονά. Τελευταία ιστορία να για το βίντεο. Τι, θα βάλει. Εξίσου οικογενειακέ ιστορίε. <laughs> Μεγάλο μπάτλ. <battle. laughs> ο νονός μου παντρεύτηκε την νονά μου γιατί είχε πολλά προβλήματα υγεία και όχι πολύ χρόνο ζωή. Εδώ δεν κατάλαβα αν δεν είχε χρόνο ζωή η νονά ή ο Λονό. Η ο νονος μάλλον. Εκείνη Α, ήθελε να κάνουν παιδιά, αλλά εκείνο δεν ήθελε για να κρατήσει όλη την περιουσία. Κατάλαβε ποιο είχε σύντομο χρόνο ζωή. Η νονά. Δεν λέει, δεν θέλω να κάνουμε παιδιά. Θα που θα πεθάνει να σου πάρουν την περιουσία. Άλλο κοπρόσκυλο. Κάποια στιγμή κανόνισαν να υιοθετήσουν παιδί παράνομα και του έδωσε ο ίδιο στην αστυνομία. Δηλαδή, λέει, θα υιοθετήσουμε ένα παιδί παράνομα, συμφωνώ. Αλλά, μετά... Αλλά για να πάρουν την περιουσία και να, να γόλ, φαίνεται. Όχι και να μην φαίνεται ρε παιδί μου ότι εγώ σαμπόταρα την κατάσταση. Θα μα δώσω ανώνυμα <laughs> στην αστυνομία ότι πρόκειται να υιοθετήσουμε <laughs> παράνομα ένα παιδί για να μα το πάρουν. Πια θα διαλέξω. <laughs> <laughs> πραγματικά είναι <laughs> μεγάλο τέρμι αυτή. Ε, γιατί λέει είχε ήδη παιδί από άλλο γάμο που έκρυβε από την ονά μου. Μαλάκες, πραγματικά, αν μου μένει λίγο χρόνο ζωή, φροντίστε στον επόμενο κόμμα που θα έρθει να πάρει το όχι Οριακά αίμα για να δείτε μέχρι και τι πρόκειται να μου κάνει. Θα του κάνω χθε DNA. Αν το αφήσει ένα πάνω, άστο. <laughs> Έπω να δίνει αυτό λαμπάδα πεχθαράκια στο παιδί μου αίμα. <laughs> <laughs> λοιπόν. <laughs> Έκρυβε λέει από την ονά μου το παιδί και επίση είχε κάνει και φυλακή που η νονά μου δεν το γνω... Ε, το βλέπετε. Αυτά τα χέρια του νονού τα βλέπετε. Ετοιμάζουν να κρατήσουν έτσι το κύπελο. Και να λέει, σήκωσέ το. Σήκωσέ το. <laughs> Όταν χώρισα την γονή μου, ήθελε να έρθει πιο κοντά στη μαμά μου. If you know what I mean. Δηλαδή την έπεφτε και στη μάνα με αποτέλεσμα να κόψει με επαφέ. Χρόνια μετά, σε ένα μαγαζί που δούλευα λίγο πιο πάνω, νοικιαζέ ένα γνωστό του εργοδότη μου ένα σπίτι και κανονίσαμε να πάω να το δω γιατί ήθελα να τον νοικιάσω. Ο άνθρωπο που ήρθε να μου δείξει το σπίτι ήταν ο νονός μου. Ορίστε. Και χωρί να με αναγνωρίσει, αλλά φυσικά ούτε κι εγώ, με κοιτούσε πάρα πολύ έντονα και έκανε σχόλια για την εξωτερική μου εμφάνιση. Η νονά μου τον περίμενε στο μαγαζί που δούλευα. Δεν πέθανε ένα Μπράβο, μήπως αυτός ο Ναπάντου. Μπράβο. Μήπω αυτό ο άντρα ήταν το γιατρικό του βαρδί. Ήταν βαδί. η γυναίκα η επόμενη. Όχι. Ah, okay. De, τον περίμενε λίγο στο μαγαζί που δούλευα και όταν γύρισα την είδα, φυσικά και του μίλησα από τη στιγμή που την αναγνώρισα. Τέλεια επαφέ, αλλά εγώ του έκοψα στον αέρα. Ε, hey, τι να κάνει, Τον αέρα μου, όχι στον αέρα. Αν τον Συγγνώμη από αυτά που διάβασα, ίδρυσα, Ιρήνη. <laughs> λοιπόν, είναι τεράστιο ντέρμπι με την πρώτη 20 νηφικών. <laughs> Ωραία, <laughs> μεσολογίτη που έχει πάει με θείο και υδραυλικό. <laughs> και με νονό ο φυλακόβιο που έδωσε ο ίδιος στην αστυνομία ε, ε, την, την παράνομη λιωταξία, υιοθεσία και που υπάρχει. είχε κάνει με την λόγο νονά με σύντομο προσδόκιμο Ζω ζωής αλλά περιουσία <laughs> που την έπεσε στη μάνα του βαφτιστήριου, αλλά μετά από χρόνια την έπεσε και στο βαφτιστήρι. Δεν την έπεσε στο βαφτιστήρι, έκανε σχόλιο. Μα σχόλεδι, είπε, έκανε ένα σχόλιο με την εμφάνιση τη oh. και μου κοιτούσε πάρα πολύ έντονα. Oh. Καταλαβαίνεις Καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπο ήταν oh. λιώδη. Oh. Τρει ιστορίε μπούκαντα. Oh. <laughs> Τρει ιστορίε, οι οποίε. <laughs> Ειρήνη, αυτό. <laughs> πρώτη φορά έχει να μου μείνει τόσο πολύ ιστορία. Ένα χειροκρότημα για το μεσολάβι. Γιατί με υδραυλικό δεν έχασε κανεί μορβαλάκι. <laughs> Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, αγαπημένοι μα φίλοι. Καλό Πάσχα να έχουμε. Ε, να μα βρει λαμπρή όσο πιο κατανοητικού και τυχερού γίνεται. Με αγάπη, υγεία και όλα τα ωραία που πρόκειται να έρθουν στη ζωή μα. Ε, μυρίστε τι Πασχαλιέ. Φάτε τις lemon pie και τα αυγά, τα τσουκολατένια, τα τσουρέκια. Φάτε αυγά αρκετά, να σπάσετε λίγο χοληστερίνη, να μην είμαστε μόνοι μας σε αυτό το δρόμο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, την άλλη Δευτέρα. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει βασικά τι σας περιμένει, γιατί περιμένει και τι περιμένει για εμάς. Αυτά. Ε, Φιλάκια! Ε, ε. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn.